Γεια σου, Δέσποινα. Γεια σου, Ελπίδα. Σήμερα θα μας μιλήσεις για... Σήμερα θα μιλήσουμε για τις τεχνικές webinar και πώς μπορούμε να κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο webinar χωρίς ο κόσμος που το βλέπει να βαριέται και να θέλει να συνεχίσει να είναι μέχρι το τέλος αυτής της παρουσίασης στο βίντεο που θα παρουσιάσεις. Εξαιρετικά, γιατί την άλλη εβδομάδα, όπως ξέρεις, στις 18 Απριλίου έχουμε αυτό το live στο Facebook. Ακριβώς. Για την έβρεση εργασίας και θέλω να το κάνουμε όσο πιο ωραίο γίνεται. Ακριβώς. Για πες μου μερικά μυστικά. Η πρώτη τεχνική είναι ότι ο κόσμος δεν θέλει να διαβάζει κείμενο. Δηλαδή, μπορεί να έχεις γράψει το καλύτερο κείμενο, μπορεί να έχεις γράψει το καλύτερο άρθρο, μπορεί να έχεις δημιουργήσει το πιο ωραίο site που να έχεις τα πιο εξειδικευμένα πράγματα εκεί πέρα, αλλά παρόλα αυτά ο κόσμος δεν θα διαβάσει όλα αυτά. Γιατί? Γιατί έχει μία πληθώρα πληροφορίας σε όλη του την ημέρα, είτε στα social media, είτε στο Facebook, είτε σε εφημερίδα, είτε οπουδήποτε, που βλέπει συνεχώς μπροστά του ένα κείμενο και δεν θέλει να το διαβάσει. Και επίσης, για να αντικαταστήσεις όλο αυτό τον όγκο του κειμένου, μπορείς απλά να βάλεις μία πάρα πολύ έξυπνη φωτογραφία και τα λόγια που θέλεις να πεις, να τα πεις απλά στον θεατή σου. Εμείς θα έχουμε παρουσίαση στις 18, θες να μου πεις. Ακριβώς, εμείς είμαστε έτοιμες για την παρουσίαση. Ωραία. Επόμενο μυστικό. Το επόμενο μυστικό είναι ο τόνος της φωνής. Δηλαδή, δεν μπορείς με τίποτα να πείσεις κάποιον ή να θέλεις να τον κάνεις να σε προσέξει εάν δεν μιλάς φωναχτά και άμα δεν δίνεις δύναμη και κουράγιο σε αυτόν που είναι από κάτω. Προφανώς δεν θα του πεις ούτε ψέματα, ούτε πόσο εύκολα θα είναι τα πράγματα. Καλά, τα ψέματα ανάλογα τι marketing κάνει ο καθένας. Επιθετικό. Αλλά ποτέ δεν θα πεις ούτε ψέματα, αλλά θα του δώσεις πάρα πολύ κουράγιο στο ότι φυσικά μπορεί να κάνει αυτό που θέλει. Ναι. Νούμερο 3. Νούμερο 3. Κάνε αστεία. Όλος ο κόσμος... Να σπάσει ο πάγος. Να σπάσει ο πάγος, να ταυτιστεί μαζί σου. Δεν μπορείς ποτέ να πας και να πεις στον άλλον «Καλησπέρα σας, εγώ είμαι αυτός» και να δείξεις πόσο σπουδαίος και πόσο καλός και πόσο αμήλικτος και πόσο απροσπέλαστος είσαι. Αυτό που θέλεις να δείξεις πάντα είναι το πόσο κοντά μπορείς να είσαι στο κοινό σου. Δηλαδή αμεσότητα. Δηλαδή αμεσότητα, ακριβώς έτσι. Ωραία. Νούμερο 4. Νούμερο 4. Πρέπει να τσαλακώσεις τον εαυτό σου. Δηλαδή, μπορείς να βάλεις μια... Πρέπει αρχικά σίγουρα να συστηθείς στο κοινό σου, οπότε μπορείς να βάλεις μια περίεργη φωτογραφία σου. Μπορείς να βάλεις... Αυτό είναι καλό να το κάνεις στην αρχή του σεμιναρίου. Αυτό είναι στο intro, ναι. Ότι εκεί που παρουσιάζεσαι, μπορείς να βάλεις, παραδείγματος χάρη, μια φωτογραφία που τρως. Σε μια πάρα πολύ περίεργη σου στιγμή. Και να πεις... Αυτό είμαι εγώ. Γιατί η καθημερινότητα δεν είσαι, στην καθημερινότητά σου δεν είσαι ούτε με το ταγιέρ, ούτε με το κουστούμι, ούτε συνεχώς με τον χαρτοφύλακα. Ναι. Ναι, υπάρχουν στιγμές που πίνεις τον καφέ σου, υπάρχουν στιγμές που τρως. Ωραία, αμεσότητα δηλαδή. Αμεσότητα. Νούμερο 5. Το νούμερο 5 είναι ότι πρέπει να δώσεις στο κοινό έναυσμα και κίνητρο. Δηλαδή, πρέπει να συγκρίνεις τον εαυτό σου με αυτό που ήσουν πριν από μερικά χρόνια. Δηλαδή, την εξέλιξη που έχεις μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Παράδειγμα, θα κάνουμε αυτό το live το άλλο Σάββατο στο Facebook και θα λέμε για δουλειές. Mm-hmm. Να πω, ας πούμε, ότι πριν από 10 χρόνια ξεκίνησα στη Θεσσαλονίκη, δεν ήξερα τι θέλω να κάνω, δεν ήμουν η καλύτερη μαθηματικός, δεν ήξερα ξένες γλώσσες. Ακριβώς. Και... Τι κατάφερα να κάνω στο πέρασμα των χρόνων, για να μπορεί ο αντίστοιχος, ας πούμε, 20χρονος να ταυτιστεί και να πει ότι θα μπορούσα και εγώ, ας πούμε, να κάνω έτσι. Νούμερο 6. Νούμερο 6 είναι ότι πρέπει στην αρχή του βίντεο σου να δείξεις τον κόσμο αυτό που θα κερδίσει εάν σε παρακολουθήσει μέχρι το τέλος. Α, μάλιστα, να φουντώσεις το suspense, ας πούμε. Ακριβώς, γιατί
όλοι τρέχουμε, όλοι έχουμε δουλειές, κανένας δεν θέλει να χάσει εντός εισαγωγικών το χρόνο του βλέποντας κάτι που είναι 10, 20 λεπτά, 1 ώρα, 2 ώρες ανάλογα το πόσο μεγάλη διάρκεια θα έχει. Κατά συνέπεια πρέπει στην αρχή του βίντεο σου να τον παρακινήσεις και να του δώσεις κίνητρο μέχρι να κάτσει, για να κάτσει μέχρι το τέλος. Αυτό πρέπει να είναι δηλαδή πράγματα αλληλένδετα ή πρέπει να τον δώσει μία εικόνα για να καταλάβει. Για παράδειγμα, εσύ θα μιλήσεις 5 λεπτά και στο 4 λεπτό θα πεις για αυτό που με ενδιαφέρει. Οπότε μπορώ να χάσω και λίγο αν θες τα 2-3 πρώτα λεπτά, αλλά να έχω στο μυαλό μου ότι στο 4 λεπτό θα βγει αυτό που με ενδιαφέρει. Όχι ακριβώς. Θέλω να πω ότι τα πρώτα λεπτά θα παρουσιαστείς, το επόμενο λεπτό θα πεις πάρα πολύ γρήγορα το περιεχόμενο, για ποιον λόγο το κοινό θα δει αυτό το βίντεο, τι τον ενδιαφέρει, γιατί να το δει, και όταν τελειώσει η περίληψη δηλαδή του τι θα δει, θα πρέπει να το πεις και στο τέλος, όσοι μείνετε στο τέλος θα πάρετε δωρεάν 5 βιβλία. Ή όσοι μείνετε στο τέλος θα δείτε 5 πάρα πολύ ωραία tips που κανείς δεν τα έχει δει. Ναι, έχουμε αυτό το τυράκι δηλαδή. Ακριβώς. Που λέμε για το τέλος του βίντεο. Δεν κινδυνεύεις με αυτό να, εφόσον μιλάμε για βίντεο, να σκυπάρει κάποιος την παρουσίαση και να πάει στο τέλος? Σίγουρα. Και σε ενδιαφέρει αυτό, δηλαδή πειράζει? Δεν πειράζει, πιστεύω εγώ να σκυπάρει, αλλά είναι πολύ χειρότερο να φύγει. Ναι, κατάλαβα. Έχουμε κι άλλο. Ακριβώς, έχουμε κι άλλο. Ένα ακόμα είναι ο τίτλος. Ο τίτλος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Για παράδειγμα, σίγουρα θα έχεις πάντα ένα θέμα. Και αυτό που πρέπει να βάλεις στο τίτλο, όπως για παράδειγμα εμείς θα κάνουμε ένα πάρα πολύ ωραίο webinar, το πώς μπορεί να βρει κάποιος δουλειά και πώς να κάνει κάποιος ένα πάρα πολύ ωραίο βιογραφικό ή μια πάρα πολύ καλή συνέντευξη για να έχει τη δουλειά των ονείρων του, στον τίτλο πρέπει να βάλεις μια θορυβώδης λέξη για να τον προσελκύσεις, και το πιο ωραίο είναι πώς να βρεις τη δουλειά των ονείρων σου. Αυτό δηλαδή το πώς να είναι αυτό που θα τραβήξει τον άλλον, γιατί του δίνεις μια λύση στο πρόβλημά του. Και επίσης, το ακριβώς δεύτερο στοιχείο είναι το χωρίς κόπο. Για παράδειγμα, πώς να χάσεις 10 κιλά και θα σου πω και 3 μυστικά που κανένας άλλος δεν το ξέρει. Το ζουμί δηλαδή. Ναι, αλλά η λέξη μυστικό δίνει στον άλλον να καταλάβει ότι θα το ξέρω μόνο εγώ. Μάλιστα. Ότι κανείς άλλος δεν θα έχει αυτή την ιδέα. Ας πούμε, τρώγοντας φρούτα. Ναι, όλοι ξέρουμε ότι τρώγοντας φρούτα και λαχανικά έχουμε μια πολύ ωραία διατροφή, ότι έτσι μπορούμε να χάσουμε και βάρος. Αλλά δίνει την εντύπωση και την ψευδέστηση στο κοινό και στο θεατή σου λέξη μυστικό, ότι θα είναι μόνο αυτός ο τυχερός. Λοιπόν, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια χαρά! Γεια! Yeah.